είμαστε εμείς. Πρώτο. Δεύτερο. Εμείς εφαρμόζουμε και υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι για ακόμη ένα χρόνο. Οι ανάγκες του Δήμου και της κοινωνικής συμπαράστασης στους δημότες πιστεύω ότι θα είναι μέχρι να τελειώσει η κρίση. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί και όλοι εξαρτώνται από εμάς. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι αυτό το πρόγραμμα στηρίζω έχει παραξηγηθεί εξ αρχής. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι θα τα κάνει όλα το εταιρικό σχήμα. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα που οι υποχρεώσεις και του Δήμου είναι σημαντικές και πρέπει να εφαρμόζονται και της Δημοφέλεια και των γιατρών και των φαρμακοποιών, όπως και συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα. Το κοινωνικό μετοπωλείο είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι το δυσκολότερο κομμάτι αυτού του προγράμματος. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με γραφείο, με πληροφορική, με ηλεκτρονικές τέλος πάντων υπηρεσίες, είναι πιο εύκολο και πιο απρόσωπο. Το μετοπωλείο είναι και πιεστικό ως προς την τροφοδοσία του, αλλά και γιατί έρχεσαι σε επικοινωνία με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύμφωνα βέβαια με τα οικονομικά του στοιχεία, και θέλουν να εξυπηρετηθούν γιατί έχουν σοβαρές ανάγκες. Λοιπόν, εκεί εγώ εστιάζω το πρόβλημα και πρέπει πραγματικά να είμαστε πάρα πολύ, πώς να σας το πω, για να μην παραξηγηθώ, να είμαστε έτοιμοι να το τροφοδοτούμε. Δεν έχει σημασία ποιος το διαχειρίζεται. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έχει σημασία όσοι έχουν και είναι στο πρόγραμμα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να είναι όλοι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο έχουν υπογράψει. Και να πω και κάτι άλλο. Πολλά ακούστηκε αυτό για το Σύλλογο ΠΝΟΗ και ακούγονται γενικά και για το εταιρικό σχήμα. Ελπίζω όχι τόσα πολλά. Γιατί εμείς είμαστε οι διαχειριστές, έχουμε τη διαχειριστική επάρκεια. Τι να πω, ότι είναι τιμή που ασχολούνται με εμάς. Εκείνο που θέλω να πω, να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Είμαστε απόλυτα εθελοντές. Κανένας δεν αμείβεται. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Οι μόνοι αμοιβόμενοι του προγράμματος είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί για κάθε δομή. Και θα περιμένω από όλο τον καβαλιώτικο λαό και πρωτίστως από τη Δημοτική Αρχή, που πιστεύω ότι μας εμπιστεύεται, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε και λόγο ύπαρξης αυτό το κομμάτι που αναλάβαμε, να μας βοηθήσει και να συνδράμουμε. Πρέπει να συνδράμουμε όλοι.